Άλλο ένα μηχάνημα C-Track, αυτή τη φορά στην παραλία του Αγίου Ονουφρίου, τοποθέτησε ο Δήμος Χανίων. Έπειτα από την επιτυχημένη δοκιμή στην παραλία της Νέας Χώρας πέρσι, η Δημοτική Αρχή προσέθεσε φέτος το καλοκαίρι άλλα δύο. Αποφασίσαμε ως Δημοτική Αρχή, μετά την εγκατάσταση πέρυσι συστήματος C-Track, συστήματος δηλαδή αυτοματοποιημένου, το οποίο βοηθάει τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα να μπουν στη θάλασσα και να απολαύσουν τον μπάνιο τους, να εγκαταστήσει δύο καινούργια συστήματα, ένα στην παραλία του Αγίου Ονοφρίου στην οποία βρισκόμαστε και ένα άλλο σύστημα στην περιοχή της του Πάρκου των Αγίων Αποστόλων. Στον Άγιο Ονούφριο επιλέξαμε να εγκαταστήσουμε αυτό το σύστημα, διότι θα βοηθήσει και την παιδική κατασκήνωση που φιλοξενεί κάθε καλοκαίρι παιδιά με κινητικά προβλήματα. Η διευκόλυνση για τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα είναι προφανής, αλλά το σωματείο ΑΜΕΑ επισημαίνει ότι υπάρχουν και παραλήψεις, καθώς δεν είναι επαρκές μόνο το μηχάνημα με τη ράμπα. Θέλει όμως ο ανάπηρος να υπάρχει μία αλυσίδα προσβασιμότητας σε κάθε παραλία, που σημαίνει ράμπες ευθείες, όχι να στρίβουν δεξιά και αριστερά. Και δεν εννοώ τη ράμπα του μηχανήματος. Εννοώ αυτή που πάει στον πύργο, εννοώ αυτή που πάει στην τουαλέτα, εννοώ αυτή που πάει στην αλαξιέρα. Οι οποίες δεν υπάρχουν. Βέβαια υπάρχει εδώ σε καλό σημείο ο πύργος. Δεν υπάρχει όμως τουαλέτα κινητικά αναπήρων, δεν υπάρχει αλαξιέρα. Υπάρχουν όμως ζωγραφισμένη η ράμπα του αυτοκινήτου. Στη Νέα Χώρα την είχαν ζωγραφίσει και τη σβήσανε προκαιρού. Πού θα παρκάρει το αυτοκίνητο του ανάπηρος για να μπει στη ράμπα εδώ? Στους Αγίους Αποστόλους θέλει και αλαξιέρα και τουαλέτα και όλες αυτές τις ράμπες, ναι. Πάντα το καλό θέλει και συμπλήρωση, είναι γεγονός. Εμείς δεν λέμε ότι είναι όλα τέλεια, λέμε όμως ότι ας μην μεμψιμηρούμε, αυτό που έχουμε δεχόμαστε, ακούμε και θα το βελτιώσουμε περαιτέρω. Ήδη έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις, έχει αποτυπωθεί πάνω στο οδόστρωμα κατάλληλος χώρος για να μπορούν να παρκάρουν τα αυτοκίνητα ΑΜΕΑ. Σχεδιάζουμε να εγκαταστήσουμε και μια τουαλέτα ΑΜΕΑ. Υπάρχει συνεννόηση με παρακείμενη επιχείρηση, η οποία διαθέτει τουαλέτα ΑΜΕΑ, άρα μας εξυπηρετεί κατευθείαν. Το C-Track κοστίζει 35.000 ευρώ, με το συνολικό προϋπολογισμό του Δήμου για αυτόν τον σκοπό να ξεπερνάει τις 100.000. Ο Δήμαρχος Χανίων υποστήριξε ότι η τοποθέτηση των μηχανημάτων αυτών θα συνεχιστεί, αν και δεν υπάρχει ακόμα έτοιμη πρόβλεψη πού ακριβώς. Δεν θα σταματήσουμε εδώ. Θα ενισχύσουμε και άλλες παραλίες με αυτά τα συστήματα. Και πρέπει να σας πω ότι από όσο γνωρίζω είμαστε εκείνος ο Δήμος στην Ελλάδα που έχει πρωτοπορήσει σε αυτό. Πού αλλού προβλέπετε να βάλετε τέτοια συστήματα και πότε? Θα μελετήσουμε πού είναι κατάλληλος χώρος να εγκαταστήσουμε και άλλα τέτοια συστήματα στο μέλλον. Ο Δήμος Χανίων κάνει γνωστό ότι όσοι δημότες σκοπεύουν να χρησιμοποιούν τα παραπάνω μηχανήματα έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν δικά τους τηλεχειριστήρια από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Χανίων.